Κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Καράμπαμπας. Είναι ιστορικός, πολιτικός αναλυτής και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει στη Γαλλία. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά και από πρώτο χέρι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι έκπληξη όπως ήρθαν τα πράγματα. Όχι, μα το έλεγαν και οι δημοσκοπήσεις νομίζω. Ήμασταν προετοιμασμένοι βέβαια. Οι Γάλλοι, από ό,τι κατάλαβα σήμερα το πρωί, έχουν ξυπνήσει με μια περίεργη, θα λέγαμε, ατμόσφαιρα, σε μια περίεργη ατμόσφαιρα, γιατί είναι ιστορικό, έτσι. Συγγνώμη. Οι Γάλλοι ξύπνησαν σήμερα το πρωί και κάνουν ότι έχουν ψηφίσει άλλοι. Ότι έχουν ψηφίσει οι Ισπανοί, οι Έλληνες, οι Ιταλοί. Μα οι Γάλλοι ψήφισαν. Αυτά σου λέει ο άνθρωπος. Ναι, βέβαια όμως είναι ιστορικό το γεγονός, έτσι. Δηλαδή η ακροδεξιά δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ποτέ. Σε βουλευτικές εκλογές ποτέ. Η ιστορία έχει και φωτεινές. Έχει και σκοτεινές σελίδες. Πάμε να δούμε τώρα πώς εξελίσσεται η συγκεκριμένη πρωταγωνίστρια λοιπόν αυτό εδώ το πρωινό και της χθεσινής εκλογικής βραδιάς στη Γαλλία, η κυρία Λεπέν, η οποία θα κυβερνήσει όμως. Αυτό δεν το ξέρουμε, δηλαδή έχουμε ακόμα 6 μέρες, αυτές οι 6 μέρες είναι κρίσιμες, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Έχουμε σε πολλές έδρες, υπάρχουν στη Γαλλία 577 έδρες, σε πολλές έδρες έχουμε 3 κόμματα τα οποία πάνε στο δεύτερο γύρο. Του Μακρόν, της Λεπέν και το Λαϊκό Μέτωπο. Ο πρώτος κερδίζει την έδρα. Ακριβώς. Σωστά. Τώρα, εδώ έρχεται ο Μελανσόν και λέει το εξής. Προκειμένου εγώ να βάλω ανάχωμα στην επέλαση της ακροδεξιάς, όπου υπάρχει τριπλέτα υποψηφίων και είμαι και εγώ μέσα, αποσύρωμαι ώστε να στηριχθεί ο αντίπαλος της Λεπέν. Όχι απαραίτητα, αυτό είναι το πρόβλημα. Α. Μα γι' αυτό και η Λεπέν μπορεί και να κερδίσει. Γιατί πολλές φορές είτε ο Μακρόν από τη μία είτε ο Μελανσόν από την άλλη δεν θέλουν να κάνουν μαζί μια ενότητα ενάντια στην ακροδεξιά. Οπότε κάπου εκεί, σε αυτή τη διαίρεση, θα καταφέρει ίσως η Λεπέν να κερδίσει περίπου 250 με 300 έδρες. Άρα, δηλαδή, λέτε, κύριε Καράμπαμπα, ότι αυτή η συγκατοίκηση, αν μπορούμε να την πούμε, να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, δεν είναι κάτι εύκολο και κάτι απλό. Και χρειάζονται, φανταζόμαστε, και κάποιες βασικές προϋποθέσεις, εάν χρειάζεται να γίνει. Τα ερωτηματικά είναι δύο. Ναι. Ένα, ποιος θα κερδίσει την επόμενη Κυριακή. Μάλιστα. Και αυτός που θα κερδίσει, αν είναι η Λεπέν, θα καταφέρει να κυβερνήσει. Αν δεν τα καταφέρει, υπάρχει ένα άλλο κόμμα το οποίο θα μπορέσει εκείνο να κυβερνήσει. Ούτε αυτό. Πρώτο ξέρουμε. Ερώτημα. Πάνω σε αυτά τα οποία μας είπατε, τι πρέπει να κάνει η Λεπέν την Κυριακή για να κερδίσει. Και δεύτερο, σε περίπτωση που δεν κερδίσει, ποια είναι μετά τα ενδεχόμενα να συνεργαστεί με ποιον για να έχουμε την επόμενη μέρα στη Γαλλία. Ίσως να καταφέρει να συνεργαστεί με κάποια άτομα της δεξιάς που θέλουν να πάνε με τη Λεπέν, γιατί και εκεί έχουμε λίγο μια δυσκολία. Κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν. Ίσως να καταφέρει το Λαϊκό Μέτωπο του Μελανσόν να συνεργαστεί με το κέντρο. Δεν το ξέρουμε αυτό. Επί της ουσίας αυτή τη βδομάδα είναι κρίσιμη, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος θα ενωθεί με ποιον. Πάντως οι δημοσκοπήσεις αναφέρουν ότι μπορεί να τα καταφέρει και μόνη της, εφόσον λέμε για 250 με 300 έδρες και χρειάζεται 289 για να κυβερνήσει. Και να πω επίσης ότι η Λεπέν εχθές κέρδισε 2 φορές. Ένα, γιατί το κόμμα της είναι πρώτο, και 2, η ίδια κατέβηκε βουλευτής. Δίπλα στη Λίλη, σε μια πόλη που λέγεται Ενάμπομπο, και κατάφερε να συγκεντρώσει 65% των ψήφων, άρα πάει στο... Δεν πάει στο δεύτερο γύρο, είναι ήδη εκλεγμένη. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η προσωπική της επιτυχία. Νομίζω ήταν αναμενόμενη λίγο πολύ και προεξοφλούμενη και δεν ήταν καθόλου τυχαία η υποψηφιότητά της στη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, εδώ έχουμε μια Ευρώπη όμως, η οποία στέκεται μπροστά στη Λεπέν, θα έλεγε κανείς, με ένα δέος. Γιατί? Γιατί έχουμε το παράδειγμα της Ιταλίας με τη Μελόνι, η οποία δεν είναι Λεπέν. Έχουμε τη Γαλλία, στην οποία έρχεται η Λεπέν και από ό,τι φαίνεται έρχεται με φόρα. Έχουμε και διάφορα άλλα παραδείγματα, όπως ας πούμε της Ουγγαρίας με τον Όρμπαν και πάει λέγοντας. Αυτό αρχίζει και μεγαλώνει τώρα σιγά σιγά. Το θέμα είναι ότι η Γαλλία δεν είναι Ουγγαρία. Η Γαλλία είναι η δεύτερη οικονομία της Ευρώπης. Έτσι. Και η Ιταλία η τρίτη. Και η Ιταλία η τρίτη. Η Λεπέν αυτή τη στιγμή, και το ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια, δεν αγαπά πολύ τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ή θα συμμορφωθεί απ' τη μία, όπως το λίγο το έκανε και η Μελόνι, ή απ' την άλλη θα φέρει μια νέα σελίδα στην Ευρώπη, που αυτό είναι ένα μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα. Και πόσο χρόνο θα θέλει για να το συζητήσουμε και το τι να σταθούμε λίγο και σε κάτι άλλο. Ετοιμάζει για πρωθυπουργό, σε περίπτωση που εκλεγεί, ένα παιδί 28 χρονών. Ναι. Σωστά. Θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Γαλλίας.
αν εκλεγεί. Ο Μπαρντελά. Ο Μπαρντελά. Είναι εδώ, αυτό που βλέπουμε. Βοηθήστε μας λιγάκι να τον γνωρίσουμε. Να τον γνωρίσουμε. Λοιπόν, δεν είναι καθόλου τυχαίος. Τυχαίος δεν είναι σίγουρα. Καταρχήν είναι ιταλικής και αλγερινής καταγωγής. Mm. Και αυτό. Είναι φοβερό αυτό, έτσι. Είναι δηλαδή, ο συνδυασμός αυτό. Δηλαδή η Λεπέν, η οποία είναι κάργα ξενοφοβική, έτσι για να το πω λαϊκά, ανακαλεί από την εφεδρεία έναν Γαλλο-Ιταλο-Αλγερινό για πρώτο βιολί στην ορχήστρα της. Ακριβώς. Νέο παιδί, κομψός και πολλές φορές δεν είναι ο μόνος. Αν κοιτάξετε όλα τα νέα στελέχη της εθνικής συσπήρωσης της Λεπέν, είναι νέα και εμφανίσιμα παιδιά. Είναι αυτό που λέμε... Προσέχουν πάρα πολύ δηλαδή και την εικόνα. Ναι. Αυτό που λέμε στα ελληνικά είναι clean cut τύποι. Ατσαλάκωτοι. Τους λέμε πάντα περιποιημένοι. Ναι, κόντρα ξύρισμα και τα λοιπά. Ναι. Προσέχουν πολύ τι λένε. Ναι. Ούτε δεν έχουμε δει ούτε ρατσισμό, ούτε ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τους μουσουλμάνους. Δηλαδή εκεί στοχεύουν, αλλά όμως αυτή τη στιγμή η Λεπέν τους έχει μαζέψει και θέλει να δείξει ότι είναι ένα ακόμα σαν τα άλλα που υπερασπίζεται επί της ουσίας στη Γαλλία. Μα λέει η Λεπέν, τα ρατσιστικά αφήστε τα σε μένα. Ακριβώς. Κύριε Καράβα, να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι η κίνηση του Εμμανουέλ Μακρόν να πάει σε πρόωρες εκλογές μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν μια σωστή κίνηση? Αυτοκαταστροφική, δεν ξέρω, κίνηση. Μήπως έπρεπε να αφήσει τα πράγματα λίγο να κυλήσουν από μόνο. Μιλούσα με μια φίλη βουλευτή του Εμμανουέλ Μακρό την προηγούμενη εβδομάδα και μου έλεγε ότι όλοι του έλεγαν μην το κάνεις. Ναι. Γιατί έχουμε Ολυμπιακούς αγώνες. Mm-hmm. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν το κάνεις, θα χάσουμε. Γιατί η Ευρώπη θα έχει πρόβλημα. Το πρόβλημα του Μακρόν, πιστεύω, είναι ότι δεν ακούει τους συμβούλους του και το πληρώνει. Και λειτουργεί, ναι, δηλαδή, και ενεργεί αυτόνομα. Ναι. Ναι. Αυτό είχε μια καλή μέχρι στιγμής, θα λέγαμε, λειτουργία. Μάλιστα. Γιατί είχε νέες ιδέες ο Μακρόν. Όμως είναι από το 2017, είναι στην εξουσία, σωστά, οπότε έχει κουραστεί. Και τρίτη θέση τώρα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε στενή ψηλότητα περιθώρια. Βέβαια, μπορεί να είναι πρόεδρος μέχρι το 2027. Το ότι θα βγει η Λεπέν, αν βγει η Λεπέν, ο Μπαρντελά τέλος πάντων, την άλλη εβδομάδα και κυβερνήσουν αυτοί, δεν σημαίνει ότι θα φύγει ο Μακρόν. Ωραία. Έτσι? Τελευταία ερώτηση. Βλέπουμε να επανακάμπτει ο Ολάν. Τώρα, αυτό λίγο με τον τρόπο και τους όρους που έγινε, είναι λίγο, να μην το πω έκπληξη, είναι λίγο παράδοξο. Έτσι, yeah, σωστά. Υπάρχει περίπτωση τελικά μέσα σε όλον αυτόν τον οριμαγδό να δούμε να επιπλέει ο Ολάν στο τέλος? Αυτό δεν το ξέρουμε, γιατί η πολιτική μας κρύβει εκπλήξεις. Ο Ολάν χθες δεν κατάφερε ακόμα να πάει στο δεύτερο γύρο. Νομίζω πήρε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 37%. Πρέπει να δούμε αν στην έδρα του θα καταφέρει να πάει στο δεύτερο γύρο. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, εάν καταφέρει και το λαϊκό μέτωπο κυβερνήσει, θα πάρει κάποιο πόστο εκείνος? Δεν το νομίζω, γιατί και οι Γάλλοι, και δεν μιλάω για την έδρα του, μιλάω γενικά, δεν έχουν κρατήσει και μια πολύ καλή άποψη, για τον Ολάν. Τώρα, φόβοι για τρομοκρατικό χτύπημα και να κλείσουμε εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων υπάρχει, κύριε Καράμπαμπα? Βέβαια. Είναι αυτό που λέμε στην ασφάλεια, στη Γαλλία, είναι κόκκινη ζώνη αυτή τη στιγμή. Τις επόμενες 10 μέρες είμαστε σε κόκκινη ζώνη. Βέβαια, το ρίσκο είναι μεγάλο. Μάλιστα, γιατί είμαστε μέσα στον Ιούλιο, έτσι, που θα ξεκινήσουν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Πάρα πολύ ωραία. Εξελίξεις. Η Ευρώπη από το καλό στο καλύτερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα μας, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.